Έλα μέσα, τρυφωνάκο μου. Καλώ με τι ενέργεια χοροπηδά, ρε παιδί μου, τόσο και δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Πώς γίνεται αυτό. Σηκώθηκα 6,5 ώρα να πάω λίγο τουαλέτα. Κάτσερα... Τώρα θα πας. Ναι, όχι. Κάτσε να χειριστώ και το βάσανο εδώ. Και μετά δεν μπορούσα να με πιάσει ο ύπνος. Άκου τώρα. Ναι. Τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά. Πολύ χαρούμενο. Δεν ήταν η τελευταία φορά που σε είδαμε στο τζαζ. Δεν ξέρω. Όχι καλέ, θα είμαι και την Πέμπτη. Αλήθεια. Στον ελληνικό κινηματογράφο. Να το πούμε για να μας δει και ο κόσμος. Άρα αποχώρησε. Να μας περιμένει. Κοίτα, μου είπανε γιατί αν θα ήθελα την Έφη να είναι μαζί μου. Φυσικά και θα ήθελα. Περάσαμε πολύ ωραία με την Έφη. Αλλά... Να αγαπώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Αλλά δεν θα είναι. Αλλά άμα θα ήταν και η Έφη, θα ήταν σαν να μην είχαμε φύγει. Ενώ αν είσαι μόνος σου. Εντάξει, έκανα κάποιο guest, ας πούμε. Και ναι. Θα είσαι όντως και την Πέμπτη. Ναι, θα είμαι όντως. Τι θα, θα πεις. Θα είσαι σε κάθε θα live. Πω... Πες το μας να τελειώνουμε. Σας. Θα πω το... της Αλίκη Βιγιουκλάκη. Ναι. Το... Είναι το στρώμα μονό. Είναι το στρώμα μονό. Όχι. Μια βρεγατούλα. Μου αρέσουν τα γόρια. Αποκλείεται. Θα κατέβεις και εσύ με το πουλόβερ. Την ιδέα του Νίκου. Μου αρέσουν τα γόρια. Με το πουλόβερ που είχε κατέβει, γιατί νομίζω το έλεγε. Από το στήλο. Ναι, κατεβαίνοντας από στήλο και φορώντας ένα πουλόβερ μόνο. Δεν ξέρω ακόμα το styling. Ενδιαφέρον. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θες να αποχωριστείς το jazz, ούτε το jazz θέλει να αποχωριστεί εσένα. Κοίτα, μου αρέσει. Περνάμε πολύ ωραία. Είναι ένα show υπερλαμπρό, τι να πω. Κάνεις όλα αυτά στη σκηνή που δεν μπορεί να τα κάνεις πουθενά. Εγώ να πω ότι προτείνω. Ναι. Λέω. Κούκλα είσαι. Έτσι. Μεταξύ τους. Λέω. Να σας αφήσουμε μόνος. Θα μπορούσε στο τζάστε του να βάζει το 3. Ναι. Να... Α, εσύ το πας πολύ μακριά. Γιατί να μην το πάω. Κάτσε. Σιγά, Νίκος Κοκλώνης είναι αυτός. Μπορεί το Γενάρη να το βγάλει το 3. Ναι. Θα μπορούσες να έχεις μία guest εμφάνιση. Ναι. Πώς τη Βάνια στο Μουτσινά. Μπράβο, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Ένα μόνιμο ρόλο δίπλα στον Νίκο, που να... Κάθε φορά στο θέμα να κάνεις και να πετάγομαι κι εγώ. Διαφωνώ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει μια θέση στην Κριτική Επιτροπή. Τέλειο! Τέλειο, τσιγκρότο! Μισό λεπτάκι. Πώς θα κρίνει τους παίκτες. Θα καλά, από κριτική ξέρω. Από το προηγούμενο ξέρω. Γιατί από φωνή έχεις ακούσει τη Μαρία Μπακοδήμο, α πούμε. Όχι. Ο Τρίφωνας μπορεί να κρίνει τη σκηνική παρουσία σίγουρα. Αυτό, το performance θα κρίνει. Το styling, τα μαλλιά, όλα αυτά. Κοίτα, εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω. Θα πάρεις το αίμα σου πίσω. Σκέψου. Όχι, το. Είμαι ευχαριστημένος έτσι, εντάξει. Σε θα πάρω σύνταξη στο τέλος από το τζάζ. Βλέπω πολύ χαμηλών τόνων, Τρίφωνα. Είσαι κουρασμένος, είσαι άρρωστος. Όχι, είμαι πολύ καλά τώρα. Έχουν πέσει τα φτερά σου λίγο, Τρίφωνα. Δεν ήσουν έτσι. Σε τι θέμα. Γενικά, άλλες φορές εγώ ήσουν εδώ πέρα, ήσουν μέσα στη χαρά, φώναζες, έκανες τώρα σε βλέπω. Πόσο πιο χαρά να πω. Δεν ξέρω. Άϊπνος είναι ο άνθρωπος. Απειδή είσαι άϊπνος, όχι ότι έχει γίνει κάτι. Όχι, τι να έχει γίνει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αμέσως να βγάλετε ότι κάτι έχει γίνει. Όχι, Τρίφωνα, αλλά λέω. Όχι, δεν έχουμε τσακωθεί με τον Νίκο Κοκλώνη, γιατί λοιπόν λένε και αυτό. Αλήθεια. Ναι. Κάθε εβδομάδα είσαι και πώς να τσακωμένε. Ναι, τι. Αφού είσαι το κολλητή, πώς να τσακωθεί. Ναι. Καλά, και οι κολλητοί τσακώνονται, Παύλο μου. Τσακώνονται και πολλοί. Τσακώνονται και πολλοί, θες να πει. Τσακώνονται και οι κολλητοί, αλλά τα βρίσκουν. Και μούτρα.